οι αγοραστές κατοικιών είναι περισσότεροι από τους πολιτές και οι ενοικιαστές ακόμη περισσότεροι. Με βάση τα στοιχεία που έχει μαζέψει η RE/MAX Κύπρου στο διάστημα των 6 μηνών που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, οι αγοραστές ακινήτων είναι περισσότεροι από τους πολιτές. Η εξήγηση είναι απλή. Ένας μεγάλος αριθμός αγοραστών, κυρίως νεαρών ζευγαριών, δεν αγόρασαν στέγη λόγω της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, από το 2008 και ιδιαίτερα μετά το κούρεμα των μεταθέσεων, οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και οικοδομών περιόρισαν τις αναπτύξεις τους στο ελάχιστο. Από το Σεπτέμβριο του 2015, αφού συμπληρώθηκε μεγάλο μέρος των μεταρρυθμίσεων που επέβαλε η Τρόικα και με την έξοδο της χώρας μας από το μνημόνιο τον Μάρτιο του 2016, η αγορά άρχισε να αντιδρά θετικά. Αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση της ρευστότητας από τις τράπεζες, έχουν σαν αποτέλεσμα να βλέπουμε τον αριθμό των πωλήσεων να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Σύντομα προβλέπουμε την διάθεση των απόλυτων ηγεστικών από τους επιχειρηματές ανάπτυξης και την πούληση από τους ιδιοκτήτες που είναι αναγκασμένοι να πουλήσουν. Όσον αφορά τις ενοικιάσεις, έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, αφού είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση για όσους δεν είναι σε θέση προς το παρόν να αγοράσουν τη δική τους στέγη. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, βλέπουμε τις τιμές των ενοικίων να ανεβαίνουν, με συνέπεια οι ενοικιαστές να γίνονται αγοραστές και οι τιμές των κατοικιών να ανεβαίνουν. Συμβουλή μας προς όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, να το πράξουν το συντομότερο, διότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και ίσως τελικά η αγορά μόνιμης κατοικίας να γίνει άπιαστο όνειρο, εκτός εάν θεωρούν ότι το νίκιο είναι η λύση.